Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόγευμα 5η 13 Ιανουαρίου του 2022 και μόλις τώρα ξεκινά ένα ακόμα επί του πιεστηρίου που και σήμερα εκτάκτος, εχθές και σήμερα. Ποιο θα εκτάκτος είναι τρίο, θες, θα είναι, το μάθαμε στον αέρα. Θα είμαστε τρεις ώρες, θα είναι τρίωρο το επί του πιεστηρίου. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος απουσιάζει, αλλά θα είναι την Δευτέρα εδώ μαζί σας στο δικό σας ραντεβού 9 η ώρα. Λοιπόν, έχει πολλά θέματα και σήμερα και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα και να ενημερώνουμε τον κόσμο και να βέβαια να τους κάνουμε και κοινωνούς τηλεθετές μας έτσι με τα ερωτήματά τους και προς τους ειδικούς και πολλές φορές ακόμα και προς τους πολιτικούς αλλά και σε εμάς τους ίδιους, Βασίλη. Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, πέφτουνε τα κρούσματα? Πέφτουνε. Ε? Ο κ. Γιάννης έπεσε μέσα. 20.409. Και λες για τον κύριο. 60.000 κλπ. Δεν βλέπουμε αυτά τα νούμερα. Βλέπουμε. Μία μείωση πια έχει επιπεδοποίηση, όπως λένε οι ειδικοί, 20.409 με 80 όμως νεκρούς και 664 διασωληνωμένους, αλλά επαναλαμβάνουμε, τα νούμερα είναι 20.409. Μάλιστα. Θα μου πεις είναι λίγα? Όχι, αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο νούμερο. Καμία σχέση και με αυτό που συζητούσαμε ακόμα. Και η συντριπτική. Μακάρι να είναι όλα, αλλά συντριπτική πλειοψηφία να είναι βέβαια όμικρον. Μένει είναι ακόμα εδώ η Δέλτα, έτσι. Ναι. Και φαίνεται αυτό και στις νοσηλίες. Αυτοί οι συνάνθρωποι μας που είναι στις ΜΕΘ, αυτοί οι 664 που χθες ήταν 670, είναι Δέλτα. Είναι Δέλτα. Δεν έχει μπει κάποιος από την όμικρον, μας έλεγε η κυρία Παγώνη χθες. Θα είναι εδώ ο κύριος Αρηγιάννης μετά, αλλά θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Αδαμίδη, έτσι, να μας δώσει ένα κλίμα ως ειδικός παθολόγος τι σημαίνει όμικρον. Τι πρέπει να προσέχουμε από συμπτώματα, ξέρεις, τα αυτονόητα, αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, ο Βασίλη, εκτός των άλλων, έχει σηκωθεί και θέμα και με αφορμή την ΑΣΟΕ, ανεξάρτητα τι ισχύει, τι δεν ισχύει με τον εν λόγω καθηγητή που έδιναν, που είπε θα τα πούμε στα δικαστήρια. Γιατί έχουμε και σκηνικά να μπαίνουν οι φοιτητές μέσα να προσπαθούν να ανακαταλάβουν τα στέκια τους, τους χώρους που είχαν κάποια χρόνια, για πολλά χρόνια. Βέβαια, στις καταλήψεις του Αποθού. Το Αποθού. Στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και εκεί πέρα, βέβαια. Θα έχουμε σύνδεση σε λίγο. Καταρχήν, το θέμα του καθηγητή παρεμπιπτόντως δεν είναι μικρό θέμα. Ναι, ναι. Έτσι, δεν ξέρω ποιοι διδάσκουν στα παιδιά μας και τι συμβαίνει. Αλλά αν κάποιος είναι κατηγορούμενος για τέτοιες πράξεις, υπάρχει ένα προβληματάκι. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, θα το δούμε. Ένα προβληματάκι, μια προβληματάρα. Αλλά θα το κουβεντιάσουμε και αυτό με τα. Όπου μου έλεγαν κιόλας ότι προϋπήρχε ο καθηγητής εκεί πέρα. Δεν το ξέραμε σαν είδηση αυτό, ότι προϋπήρχε και πριν την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Που σαν καθηγητής. Όχι σαν καθηγητής, στις επιτροπές αυτές που λέγαμε χθες. Δεν ξέρω. Ναι. Το διορίσανε, δεν ξέρω τι λέγαν. Το βιογραφικό του λέει από το 2019 το έχω, το είδα, το διάβασα. Το είπα στον αέρα. Εγώ λέω για το πριν, γιατί δεν υπόθηκε το πριν εχθές. Έλεγε από το 2019 μέχρι σήμερα. Αυτό λέει το βιογραφικό. Ναι, όχι το βιογραφικό. Εσύ πρέπει να το ίδιο το βιογραφικό που έχει. Το βιογραφικό διάβαζες ή το Πράσινο Ταμείο? Το βιογραφικό που έχει ο ίδιος. Και λέει στο Πράσινο Ταμείο από το 2019 μέχρι σήμερα. Έγινε, αλλά εγώ να πω κάτι. Μάλιστα. Το είχαν και οι προηγούμενοι. Δεν ξέρω αν το είχαν. Δεν υπάρχει συμψηφισμός. Δεν ξέρω αν το είχαν, αλλά αυτή η ιστορία. Αυτή τη ιστορία του συμψηφισμού. Χθες ρωτούσαμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Λέγαμε. Σωστά μπήκε. Παιδί μου, τι υπάρχει. Πάμε να σου δώσω μια ένδυση. Όταν το λες αυτό, καθ' λίγο. Όταν το λες αυτό. Μετά το φίλι και τον Κερίδη, περίμενε. Εντάξει, έχουμε άλλα πράγματα τον Κερίδη να κουβεντιάσουμε. Ναι, τι. Έχουμε τόσα. Λοιπόν. Έχει συνέντευξη Μητσοτάκη, Ναι, το βράδυ. Ναι. Νίκο Χατζηνικολάου. Τι ώρα είναι? 12 παρατέταρτο, στο ενώπιο ισονοπείο. Ένα μέρος θα το δούμε και στο δελτίο. Ναι, και στο δελτίο του Αντένα. Έχω την αίσθηση τώρα, αν μπορεί να παίζει αυτή την ώρα που είμαστε εμείς στον αέρα. Πάντως βγάζει ειδήσεις. Μία είδηση σε σχέση. Με το κατώτατο μισθό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Με νούμερα. Γενικότερα για την ακρίβεια και για την πανδημία. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εγώ που είμαι ρουφιάνος να πω. Πες το. Όχι, άμα το ξέρεις, πες το. 60%. Άμα το ξέρεις, πες το. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι σοβαρό θέμα. Γιώργο, αν θες. Πάντως, μου μεταφέρουν ότι είναι πολύ καλή είδηση. Δεν ξέρω αν αρκεί ή όχι. Μου μεταφέρουν ότι είναι πολύ καλή είδηση. Καλά, εδώ ήταν το 2%, δεν θα είναι το 6. Το 6 πόσα λεφτά είναι? Και πέστανε συνολικά ο μισθός από τον Ιούνιο 703. Και πόσο είναι τώρα? Τώρα είναι 663. Πόσο είναι? 663. Ναι, κάπου τόσο. Okay. Να θυμάμαι καλά. Ναι. Το λέω αυτό γιατί το λέω.
Συγγνώμη, ρε παιδιά, εσείς που μας λέγατε μέχρι προχθές, βουλευτές που περνούσατε. Εγώ γελάω γιατί όταν μου το μετέφεραν. Σκέφτηκα σένα. Τους έλεγε, δεν έχει οικονομία. Πού είναι το 12%. Πού είναι το 12%. Ναι. Όχι, άστο το 12%. Και σου λέγανε, δεν αντέχει οικονομία. Καλά κάνει. Κοιτάξτε, θα δείτε τώρα, θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και οι πολιτικοί εντάξει κάνουν τη δουλειά τους. Δημοσιογράφοι όμως, οι οποίοι θυμίζουν τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, το ανέκδοτο που έλεγε. Τι ώρα είναι, ρωτούσε ο Παπανδρέου τον Άκη, τι ώρα είναι Άκη, ό,τι ώρα πεις εσύ πρόεδρε έλεγε, αυτό δεν μπορεί να υπάρχει στους δημοσιογράφους. Εδώ αυτοί που περνούσαν και μας λέγανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν το αντέχουν οι επιχειρήσεις, δεν το αντέχει η οικονομία. Τώρα που το αυξάνει ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου θα το δούμε, θα το κουβεντιάσουμε αυτού βγει η είδηση αν είναι επαρκές ή όχι, όπως λέει ο Γιώργος, λένε α, μια χαρά το αύξησε κλπ. Τώρα αντέχει η οικονομία, παιδιά. Αυτή είναι η αξιοπιστία απέναντι στον κόσμο. Αυτός είναι ο σεβασμός του εαυτού μας. Αυτός είναι ο σεβασμός ενός πράγματος που είναι επάγγελμα, το λέμε λειτουργήμα και δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Αυτός είναι. Πεςτε λοιπόν, τώρα βγαίνετε και πέστε ότι δεν αντέχει οικονομία. Πεςτε ότι δεν αντέχουν επιχειρήσεις, θα κλείσουμε. Ξαναπέστε το αυτό. Εγώ θα βάζω ορισμένους, δηλαδή. Θα βάζω ποιους. Αυτούς που έχουν μια άποψη, η οποία άποψη αναπροσαρμόζεται βεβαίως με βάση τα γεγονότα. Για παράδειγμα, θα βάζω το Σιαδήμα, λέει ο Γιώργος. Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Και δίνει τη μάχη του μέχρι το τέλος. Δεν διαφωνώ. Παρεμπιπτόντως δεν διαφωνώ. Αν διαφωνούσα όμως, θα έλεγα μπράβο Γιώργο, το λες, το κάνεις και έχεις μια σταθερή θέση. Αυτά είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πέρα από αυτό, να σου πω, αν θες την άποψή μου, η είδηση της ημέρας είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Ότι είναι πολύ μεγάλος ο πληθωρισμός, 5,1. Και αυτό περάσει και την ακρίβεια. Αυτό είναι. Ή όχι, είναι, έτσι, αυτό, ναι. Η ακρίβεια είναι. Είναι, αν καλά έχω τα νούμερα μπροστά μου, για παράδειγμα, για το φως, το ηλεκτρικό είναι, όχι το ηλεκτρικό, το ηλεκτρικό είναι 45% από Δεκέμβρη σε Δεκέμβρη, μέσα στο χρόνο η αύξηση. Στο φυσικό αέριο είναι 140% περίπου. Νομίζω από το καλάθι της νοικοκυράς δύο πράγματα δεν αυξήθηκαν. Το ένα είναι το χοιρινό και το δεύτερο δεν θυμάμαι ποιο είναι. Θα το βρω. Το είναι το χοιρινό και το δεύτερο είναι τα αλλαντικά. Δηλαδή πέρα από το φυσικό αέριο, το βρήκα, 135,7%, ρεύμα 45% και πετρέλαιο θέρμανσης 34,1%. Από το καλάθι της νοικοκυριάς, αυτά που καθορίζουν τον τιμάριθμο, είναι αρνί, κατσίκι, αύξηση 11,7%, άλλα βιώσιμα ελαιόλαδα, ελαιόλαδο και άλλα ελαιόλαδα 17%, πατάτες 14,2%, ζυμαρικά 7,6%, νοπά ψάρια 6,9% κλπ. Κλπ. Να μην τα διαβάσω. Χοιρινό και αλλαντικά είναι τα ίδια από Δεκέμβρη σε Δεκέμβρη. Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι, μην... Σε ακούω προσεκτικά, γιατί ξέρεις, εγώ δεν είμαι καλός με τις τιμές. Τι πιο ρίσκο να είναι. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις, άμα πει... αυτό το ανέκδοτο που λέγαμε παλιά, εγώ 5 ευρώ βενζίνη έβαζα πριν. 5 βάζω και τώρα, αλλά έχω ούτε λίτρο που τώρα ξέρω εγώ, να παλιά είχα και 5 λίτρα. Όχι, λέω, επειδή παίρνω συγκεκριμένα προϊόντα, θυμάμαι, έχω φωτοτυπία στο κεφάλι μου τις τιμές, από ό,τι καταλαβαίνω αν θα υπάρχει αύξηση. Το θέλω να σου πω. Παίρνω συγκεκριμένα προϊόντα, αν είσαι ένα άτομο, αν είσαι δύο, ξέρεις που δεν πάει παραπάνω, πόσα άτομα. Πόσα πράγματα να πάρεις και τι διαφορετικά. Άλλο να έχεις παιδιά μικρά, είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Άλλο να έχεις παιδιά πιο μεγάλα, πάλι διαφορετικές. Είναι κάθε νοικοκυριό έχει τις δικές του ανάγκες. Σωστό. Λοιπόν, ναι. Σωστό, απόλυτα. Πάντως, όπως λέει ο Νίκος, ο καλοκαιρινός εύστοχα να γελάσουμε για λίγο. Το χαβιάρι που ίδιος παίρνει μια φορά το μήνα, όπως μου λέει, δεν έχει ακριβήνει ακόμα. Μάλλον γιατί το παίρνει μια φορά το μήνα. Έτσι, γιατί μπορεί να μην έχει δει τη νέα τιμή. Το καλύτερο, βέβαια, το άκουσα. Το άκουσα σήμερα ή χθες το πρωί που μου έλεγε κάποιος ότι εγώ μου λέει. Αυτά που ψώνιζα τα ίδια κάνουν, του λέω πότε ξαναπάω στο σούπερ μάρκετ από πέρσι, μου λέει. Σωστό. Εντάξει, του λέω μπράβο, 10 μέρες δηλαδή. Λέω, εντάξει, πίεση και εσύ, λέω σε πολύ, πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, πάνε χρόνια. Εσύ πρόσφατα. Γι' αυτό όχι, όχι. Να κάνεις παρέα με τον καλοκαιρινό, να τρώτε μια φορά μαζί το μήνα. Ήμασταν σε ένα. Με θρησκευτική βλάβη. Δεν το σπάει και δεν είχε πιει το χαβιάρι. Νομίζω ο Ζοσπέν ήταν ο πρόεδρος στην Γαλλία. Και είχε ένα. Είμαι ελληνική αντιπροσωπεία, συνόδευο δημοσιογράφο. Και ήταν υπουργό τη κυβέρνηση Σιμίδη. Πολύ γνωστό. Έφυγε από την κυβέρνηση. Κορυφαίο όνομα σήμερα δεν είναι στην πολιτική. Και καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Εδώ μα φέρανε πρώτα φαγητά. Μου λέει, αυτά πώς τα τρώμε. Λέω, δεν ξέρω. Δεν ξανά έχω φάει, δεν ξέρω τι είναι. Μου λέει, καλά, παρήμενε να δούμε πρώτα τους άλλους. Πώς θα το φάμε και να δούμε τι εμείς θα κάνουμε. Θα φάμε και εμείς.